λαμπρότητα και κάθε τιμή που αρμόζει. Στους αγωνιστές του 1821 τα Χανιά τίμησαν τη διπλή γιορτή για τον Ελληνισμό, την επέτειο του ξεσηκωμού του έθνους για την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και τον ευαγγελισμό της Θεοτόκου που τιμά η χριστιανοσύνη σε κάθε γωνιά του κόσμου. Η πανηγυρική δοξολογία, η κατάθεση στεφάνων και η μεγάλη παρέλαση μαθητικών και στρατιωτικών τμήματων πραγματοποιήθηκαν παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας Μίνας Γκάγκα, η οποία μετέφερε τις ευχές του Πρωθυπουργού. Χρόνια πολλά για μια διπλή γιορτή. Αυτή τη θρησκευτική γιορτή του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου και την εθνική γιορτή, τη σημαντική γιορτή της Επανάστασης που οδήγησε στο σημερινό κράτος. Γραφικών συλλόγων με κριτικές φορεσιές έδωσαν ξεχωριστό χρώμα στην παρέλαση, αναδεικνύοντας ταυτόχρονα τη συνεισφορά των κριτικών σε κάθε αγώνα για ελευθερία, ενότητα και δημοκρατία. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στα Χανιά για τον εορτασμό αυτό και στην Κρήτη, που πάντα ήταν οι μάχες που έχει δώσει για την ελληνικότητα και το κράτος είναι σημαντικές και χαρακτηρίζεται από τη λεβεντιά που ξέρουμε όλοι. Εύχομαι μονιασμένοι, με αίσθημα κοινωνικής και εθνικής συνείδησης, να δουλέψουμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να έχουμε πρόοδο και ευημερία για όλους.